πάντα λέω στα μέλη μου, όποιος ψαράς κάνει το παιδί του ψαρά το μισή, γιατί ξέρει ότι είναι μελλοντικός πινάλας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί της Σαντορίνης όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον είναι το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και όλα τα μεγάλα τουριστικά νησιά της Ελλάδος. Η ρήπανση είναι απολύτως συσχετισμένη με τις τουριστικές εισρωές στη χώρα μας. Ο τουρισμός στο θαλάσσιο περιβάλλον τον επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό, τουλάχιστον στο νησί της Σαντορίνης. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός και οι αφίξεις είναι σε μεγάλα μεγέθη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το θαλάσσιο περιβάλλον της Σαντορίνης πρώτα είναι η πολυκοσμία. Όπου υπάρχει πολυκοσμία θα έχουμε και τα σκουπίδια, περισσότερα σκουπίδια. Έχει πολλή κατανάλωση στο νησί μας. Αν πας στην Ανάφη, αν πας στη Σίκυρο, στη Φολέγκαντρο, δεν θα το βρεις τόσο πολύ. Αλλά εδώ η Σαντορίνη έχει πολύ κόσμο και έχει πολύ πλαστικό, πολύ ντενεγεδάκι, πολύ σκουπίδι. Έχουμε συναντήσει και βαρέλια, πάρα πολλά σωσίδια, αυτά που κάνουν μπάνιο, κουλούρες, μπρατσάκια. Εδώ στη Σαντορίνη, εδώ και 2 χρόνια που έχουμε πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ως Aegean Rebreath, παρακολουθούμε ένα σκηνικό το οποίο μας απογοητεύει. Δηλαδή, παρά την αποσυμφόρηση που προσπαθούμε να φέρουμε, βλέπουμε συνεχώς ότι ο βυθός είναι εξαιρετικά επιβαρημένος. Βλέπουμε κάτω από σκάφη αναψυχής, κάτω από αλιευτικά σκάφη, μια γνώριμη κατάσταση, δηλαδή βυθούς οι οποίοι είναι απολύτως καλυμμένοι από πλαστικά, από αλουμίνιο και λοιπά απορρίμματα. Ο ψαράς είναι το μεροκάματό του, ο ψαράς πονάει το δίχτυ, δεν έχει να το αγοράσει, θέλει πολλά λεφτά να αγοράσει το δίχτυ και θέλει μεγάλο κόπο για να το φτιάξει. Ο ψαράς λοιπόν προσέχει πάρα πολύ καλά πού θα ρίξει τα δίχτυα του για να μην τα αφήσει κάτω. Αντιθέτως, ο κακός ερασιτέχνης, γιατί έχουμε και καλούς ερασιτέχνης. Ο κακός ερασιτέχνης λοιπόν, αυτός που πάντα παρανομεί, θα πάει να ρίξει τα δίχτυα του, έχει λεφτά και τα πετάει όπου θέλει, όπως θέλει και δεν ξέρει. Αυτοί λοιπόν κάνουν μεγάλη ζημιά, τεράστια ζημιά όταν θα μείνει το δίχτυ κάτω, διότι το δίχτυ είναι νάιλον. Δεν είναι μπαμπακερό όπως ήταν παλιά στα παιδικά μου χρόνια που σάπιζε. Αυτό κάνει 400 χρόνια να σαπίσει. Εκεί λοιπόν μέχρι που να γλιτσιάσει, αυτό ψαρεύει. Πάει το ψάρι απάνω, μπλέκει, δεν το παίρνεις, βρωμίζει και εγκαταλείπουν λοιπόν από το μέρος αυτό τα ψάρια. Και όλος αυτός ο τόπος μένει νεκρός. Ο επαγγελματίας θα κάνει γράπες, θα ρίξει άγκυρες, θα σέρνει με αλυσίδες μέχρι να τα πάρει. Δεν τα αφήνει κάτω. Μόνο θα μείνουν σε πολύ μεγάλα βάθη και θα μείνουν ελάχιστο. Άμα είναι πολλά τα δίχτυα θα τα πάρουμε, δεν τα αφήνουμε κάτω με τίποτα. Ως Aegean Rebreath προσπαθούμε να επιχειρούμε σε διαφορετικά σημεία, είτε αυτό λέγεται λιμάνια είτε λέγονται ύφαλοι. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αντικειμενικές δυσκολίες με την περίπτωση του νησιού, διότι το βάθος αλλάζει πολύ απότομα σε κοντινή απόσταση από τη στεριά. Υπάρχουν ζώνες που μπορούμε να συλλέξουμε αντικείμενα, υπάρχουν όμως, ερχόμαστε πολλές φορές αντιμέτωποι και με μεγάλα βάθη, στα οποία διαφεύγουν τα απορρίμματα και είναι πλέον πολύ δύσκολη η συλλογή τους. Με βάση 2 επιχειρήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει στο νησί της Σαντορίνης, δεν θα μπορούσαμε να πούμε πως η τοπική κοινωνία και οι επισκέπτες του νησιού είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον. Το αποτύπωμα του τουρισμού και της αυθαίρετης απόρριψης απορριμμάτων είναι εμφανές. Θα λέγαμε ότι τα ιδιαίτερα βάθη που χαρακτηρίζουν το νησί της Σαντορίνης κρύβουν κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα. Ωστόσο, όπου μπορούμε να έχουμε συμπεράσματα σχετικά με τα απορρίμματα, βλέπουμε ότι υπάρχει απευθείας απόρριψη απορριμμάτων, υπάρχουν κάδοι οι οποίοι δεν είναι σκεπασμένοι και ευρύτερα βλέπουμε περιοχές όπου σταθμεύουν τα σκάφη να περιστοιχίζονται από πλαστικά μπουκάλια επιπλέοντα. Έχω κάνει μεγάλες προσπάθειες και αυτά βέβαια μου τα κάρφωσε στο κεφάλι μου ο Πιέρ, ο Κουστό, χρόνια
για να κάνουμε μια προστατευόμενη περιοχή στο νησί μας, η οποία δεν τη λέω προστατευόμενη περιοχή, ούτε θαλάσσιο πάρκο. Εγώ το λέω μυευτήριο. Γεννάνε τα ψάρια, γεννάνε, πληθαίνει και φεύγουν. Είναι μυευτήριο για μένα και θα πλουτύνει πάρα πολύ η θάλασσα που έχει φτωχύνει. Όμως έχουμε κάνει τόσες μεγάλες προσπάθειες, κατεβήκανε επιστήμονες εδώ, επιλέξαμε το χώρο, αλλά κολλάμε στο κράτος. Ορισμένες περιοχές που είναι πάρα πολύ καλές, όπως τους έδειξα που να πάμε, μετά έμαθα ότι νοικιάζουν και τη θάλασσα. Να κάνουν καταδυτικές σχολές και να νοικιάσεις τη θάλασσα. Δεν είναι δυνατόν να θες να κάνεις ένα μυευτήριο και να μην σ' αφήνουν το ίδιο το κράτος. Πάρα πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις στο βυθό όπου αποδεικνύουν ότι υπάρχει απευθείας ρήψη απορριμμάτων στη θάλασσα. Βλέπουμε αρκετά τετραγωνικά μέτρα καλυμμένα με απορρίμματα. Δυστυχώς η εικόνα που έχουμε από τον ελληνικό βυθό δεν είναι καλή. Δεν υπάρχουν ψάρια, δεν υπάρχουν κοράλια όπως πολλοί μπορεί να νομίζουν. Σύντομα αντιμετωπίζουμε την εικόνα της ερήμου. Μέχρι τα 45 μέτρα, παραδείγματος χάρη, στο βυθό, δεν βλέπουμε πια κανένα μεγάλο ψάρι. Αυτές οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται συχνότερα. Βγάλαμε πολλά πράγματα στην επιφάνεια που δεν μπορούμε με το απλό μάτι ή με μια βουθιά. Με ανθρώπους που γνωρίζουν πώς θα συλλέξουν διάφορα αντικείμενα που προσβάλλουν το θαλάσσιο περιβάλλον και να ευχηθούμε βεβαίως να γίνει το νησί πράσινο και να μπούμε στο Euro Green. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προσπαθήσει να δείξουμε στον κόσμο τι είναι εθελοντισμός στο θαλάσσιο περιβάλλον, κάνοντας τη συνεργασία με την Aegean Rebreath, δημιουργώντας το σταθμό συλλογής θαλάσσιων και παράκτων απορριμμάτων. Κάνουμε ό,τι καλύτερο και είναι δυνατόν και μπορούμε για να τους δείξουμε τι είναι εθελοντισμός και πώς μπορούμε να καθαρίσουμε τις θάλασσές μας, τα λιμάνια μας, και να μπορέσουμε όλο αυτό να το περάσουμε και να το μεταφέρουμε και σε άλλους πολίτες και κάτοικους του νησιού, για να μπορέσουν να κάνουν το ίδιο και να βοηθήσουν και οι ίδιοι να γίνουν εθελοντές, καθαρίζοντας το σπίτι μας.